κάποιος τους εμπόδιζε η συμμετοχή στην διακήρυξη και έβαλαν κάποια θέματα. Θα σας πω πόσο απλά, τώρα δεν σας μιλάω σαν περιφερειάρχη, σας μιλάω σαν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Όταν λέμε 250 βατ φωτιστικό, σημαίνει ότι αυτό είναι φωτιστικό αυτοκινητόδρομο. Δηλαδή είναι δρόμου, εθνικής οδού, μεγαλύτερο. Όταν λέμε 125 είναι αυτά που έχουν οι κολόνες της ΔΕΗ. Δηλαδή με λίγες κουβέντες αυτά περιλαμβάνονται μέσα. Τώρα, εάν οι εταιρείες κάποιοι όροι δεν τους άλλαγαν, δεν τους άρεγαν, θα τα βρούμε εδώ μπροστά, σε άλλα θα τεντωθούμε εμείς, άρα θα τεντωθούν αυτοί και το αποτέλεσμα θα έρθει. Όλα υπάρχουν. Όπως υπήρχαν και στο έργο που βγάλαμε για το διαγωνισμό το δικό μας της Περιφέρειας Υπήρου, υπάρχουν και σε αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο, συζητάμε με τις εταιρείες που έχουν κάνει τις προσφυγές και άλλα ζητήματα ήταν που δημιουργούσαν κάποια θέματα. Παράδειγμα ένα που έχουμε βάλει εμείς που πρέπει να το αλλάξουμε, ότι όποιος θα συμμετάσχει πρέπει να έχει κεφάλαια μια μισή φορά πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου. Αυτό δεν μπαίνει ούτε στα δημόσια έργα και φαίνεται ότι και οι εταιρείες λόγω των εποχών είναι στριμωγμένες. Αφήστε τις επιτροπές παρακολούθησης, γιατί μάλλον μπερδευτήκατε. Οι επιτροπές παρακολούθησης είναι για ακραίες καταστάσεις, όπως ήταν και στα θέματα των ΣΜΑ. Δεν χρειάστηκε πουθενά αυτές να επεμβούν. Εδώ το θέμα είναι πολύ απλό. Από την εποχή προ αυτής της διοίκησης της διοίκησης που έχουμε σήμερα στην Περιφέρεια Υπήρου, είχε ζητηθεί να μπει και ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Πρέβεζας. Άρα είχαν γίνει ενέργειες. Εντάξει. Τώρα, το έργο αυτό υπήρχε τεχνικός σύμβολος που επέβλεπε. Κάποια θέματα στη διακήρυξη τη φτιάξαμε εμείς ως Περιφέρεια, με ανθρώπους που είναι νομικοί για να μας βοηθήσουν, για να μην κάνουμε κάποια λάθος κίνηση στα θέματα τα νομικά. Τα θέματα των μελετών και όλα τα άλλα τα είχε ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος προχτές που τον μίλησα εγώ, λέει την Παρασκευή ότι είναι, λέει, που ζητήθηκε παραπάνω, θα τα δούμε. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω από διακηρύξεις, εγώ ζήτησα σε κάποια στιγμή, αν θυμόσαστε, επειδή τέθηκε να είναι και μικρότερο, όχι από τους μεγάλους, το ποσό που θα πρέπει ένας να έχει αιτήσει να είναι μικρό. Και έβαλα, ας πούμε, να έχει αιτήσει ο τζίρο 2.700. Εκεί οι μεγάλοι όλοι πειράχτηκαν. Εντάξει. Η Επιτροπή γιατί κάνει λόγο για φωτογραφικές διατάξεις? Δεν γράφει φωτογραφική διάταξη, δεν υπάρχει καμία, γιατί να σας πω από πού είναι η φωτογραφική διάταξη, πού το διαβάσετε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Δεν γράφει μέσα στο κείμενο? Εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Παρακολουθούσαν, φυσικά παρακολουθούσαν. Κοιτάξτε, δεν είχαμε και την τεράστια εμπειρία σε τέτοια πράγματα. Πρώτη φορά εφαρμόζονται τα ΣΕΑ και τα ΣΔΙΤ. Θέλει πολύ προσοχή, είναι δύσκολο αντικείμενο, δεν το κατέχουν και τόσο πολλοί υπηρεσίες και γι' αυτό είχαμε και τεχνικό σύμβουλο. Δεν είχαμε και την τεράστια εμπειρία σε τέτοια πράγματα. Πρώτη φορά εφαρμόζονται τα ΣΕΑ και τα ΣΔΙΤ. Θέλει πολύ προσοχή, είναι δύσκολο αντικείμενο, δεν το κατέχουν και τόσο πολλοί υπηρεσίες και γι' αυτό είχαμε και τεχνικό σύμβουλο. Ο ίδιος θα συνεχίσει, ναι. Εμείς, εμένα μου είπε την Παρασκευή, σε 10 μέρες θα είμαστε έτοιμοι για να ξαναβγουν τα πράγματα στον αέρα. Μετά την επικοινωνία με τις εταιρείες όμως, έτσι. Μετά την επικοινωνία που είχατε με τις εταιρείες. Εγώ με τις εταιρείες έχω διαρκώς, με παίρνανε εμένα τηλέφωνο και με ρώταγαν διάφορα θέματα τα οποία έθετα στις τεχνικές υπηρεσίες. Σας ανησυχεί καθόλου η εξέλιξη αυτή, είστε ήσυχος ότι θα πάει καλά το? Κοιτάξτε, είναι μακριά το σκοτάδι, να το δεις, κλείσ' τα μάτια να το δεις, σε λίγες μέρες θα το δείτε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει αυτό, αλλά εγώ είχα πάρα πολλές εργασίες άλλες και δεν ασχολήθηκα ειδικά με αυτό. Σε αυτή τη φάση είμαι εγώ. Σε αυτή τη φάση. Ναι. Πρώτα ήταν η κυρία Καλογιάννη. Κυρία Καλογιάννη,
Εντάξει, αλλά εννοείται ότι αυτά τα έργα ξεκίνησαν και δουλεύτηκαν το 19, δεν δουλεύτηκαν σήμερα. Εγώ πήγαινα και έβρισκα τον κύριο Μπέγκα να τον πείσω από τότε να μπει. Ο κύριος Ελισάφ ανέλαβε στο τέλος του 19, πότε δηλαδή? Δεν είναι από τον κύριο Ελισάφ. Είναι το τι θα κάναμε με την Πρέβεζα και τα Γιάννηνα, τα έχουμε από καιρό, δεν είναι σημερινά. Δηλαδή, τα συμφωνία με τον Μπέγκα? Όχι με τον Μπέγκα, πήγαινα εγώ να συζητούσα με τον Μπέγκα να μπούμε, να μπει ο Δήμος μέσα. Ναι, και είχε πει όχι, αυτό και ήταν την υπόλοιπη διακήρυξη. Εντάξει, αλλά δεν είχε πάει να πει ότι δεν είχαμε δουλέψει εμείς αυτά. Εντάξει. Κάθε βοήθεια την κυρία Καρουγιάννη είχατε ζητήσει, σας αρνήθηκε? Κοιτάξτε, ούτε ζήτησα, ούτε συζητήσαμε τίποτα. Έχει άλλο ρόλο η κυρία Καλογιάννη, αυτά είναι προσωπικά του καθενός.